Η πρώτη φορά που άνοιξα καρύδα πήγε κάπως έτσι. Χύθηκε, όλος ο χυμός στο πάντα. Αλλά ήταν η πρώτη φορά. Νομίζω ότι σιγά σιγά όλοι θέλαμε να τρώμε καρύδες και ακόμα και οι χαλασμένες δεν πηγαίνανε άδικα. Ήτανε ο μαρτύκας εκείνα της κυνηγάει. Έτρωγε τις χαλασμένες καρύδες. Ναι, όταν ανοίγαμε καρύδα και λέγαμε ότι είναι χαλασμένη, ο μαρτύκας έλεγε, παιδιά μην ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ. Και μετά, ήτανε καλά. Η αλήθεια είναι ότι κάποια βράδια έλειπε από την καλύβα, αλλά ξαναερχόταν μετά. Αυτό που δεν θα ξεχάσω από την πρώτη μου μέρα στο Survivor είναι... Από την πρώτη μέρα, ενώ ήμουν πάρα πολύ καθαρή, δεν άγγιζα πουθενά και προσπαθούσα να μείνω όσο πιο καθαρή γίνεται. Αυτό χάλασε στην πορεία, φαντάζομαι. Δυστυχώς. Αυτό που μας είπαν ότι δεν πρέπει με τίποτα να φάμε είναι... Πορτοκάλι καβουράκια δεν αγγίζει σε καμία περίπτωση. Και κάτι κίτρινα μούρα, τα οποία δεν τα είχαμε βρει, αλλά μακριά. Από το φετινό Survivor θα τσακωνόμασταν κάθε μέρα αν ήμουν στην ίδια ομάδα με τον... Είμαι το Μαρτίκα ή με το Βαλάντι. Από τους διάσημους θα ήθελα να γνωρίσω καλύτερα... Τον Απόστολο. Γιατί? Τον συμπαθώ πάρα πολύ, τον θεωρώ πολύ ήπιον τόνων. Αλλά και με τον Λάμπρο, είναι πολύ μεγάλη μου συμπάθεια. Θα έκανα πολύ παρέα και με τους δύο. Αυτό που είχε γίνει off camera και με είχε ενοχλήσει είναι... Ο Σπυράκος λίγο πριν τα συμβούλια έπιανε μερικά τα κορίτσια και τους έλεγε κάποια πράγματα, τα οποία δεν τα γνωρίζω κι εγώ, αλλά σαν κίνηση δεν μου άρεσε. Το σύνθημα της ομάδας μου όταν έφερνα νίκες ήταν... Είναι κούκλα όμορφη και σβέλτα, Νικολέτα, Νικολέτα. Είναι κλίκα όμορφη και σβέλτα, Νικολέτα, Νικολέτα. Το σύνθημα της ομάδας μου όταν έφερνα νίκες ήταν... Σαββακάντους ψυχοθεραπεία, ηρεμία, ηρεμία. Όταν είδατε επεισόδια στην τηλεόραση, άλλαξε η γνώμη μου για τον... Άλλαξε λίγο η οπτική μου γύρω από την Ασημίνα. Και τι θέλω να πω, ότι... λέω... Κοίτα να δεις, ρε, ήμουνα λίγο παραπάνω αυστηρός μαζί της. Δεν μπορούσα να το καταλάβω μέσα. Κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Αναθεώρησες. Αναθεώρησα, ναι. Το φετινό Survivor πιστεύω ότι θα κερδίσει. Πολύ καλός μου φίλος, Γιώργος Ταλάντσεφ. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάρεις και εσύ το λιοντάρι ασυλία σου και πες μας ποιον θα έδιωχνε αν ήσουν μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω πως θα έδιωχνε το Μαρτίκα. Δεν το συμπαθείς καθόλου το Μαρτίκα. Μου κάνει κάτι πολύ περίεργο. Και δεν ξέρω. Είναι λίγο αψυχολόγητος. Γεια σας! Παιδιά, υπό άλλες συνθήκες θα δοκίμαζα να δω αν τρώγεται κιόλας αυτό εδώ. Ευχαριστώ. Μπράβο!